στάδιο Καραϊσκάκη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν στον τελικό για το κύπελο Ελλάδος 1972. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναδείχθηκε φέτος πρωταθλητής Ελλάδος, πήγαινε για τον Νταμπλ. Ο ΠΑΟΚ, που είχε φτάσει 5 φορές στον τελικό, ήθελε το κύπελο και κατέβηκε στον αγώνα με απόφαση να το κατακτήσει αυτή τη φορά. 1972. Ο πρώτος πανελλήνιος τίτλος του ΠΑΟΚ. Τι σήμαινε αυτό για τον ΠΑΟΚ και για τον κόσμο του? Σήμαινε την απαρχή μιας καινούργιας αισιόδοξης, θα έλεγα, και όπως απεδείχθη, πορείας του ΠΑΟΚ για υψηλές πλέον θέσεις και για πρωταθλητισμό, για κατακτήσεις τίτλων και αρχής γενομένης στο πρώτο κύπελλο του 1972 στο γήπεδο Καραϊσκάκη με τον αυριανό μας αντίπαλο. Και για μένα ειδικά ήταν πολύ σημαντικό, διότι δεν είχα δει αιτία από την μέρα που είχα φύγει από τον Παναθηναϊκό και τις υποσχέσεις που είχα δώσει στον αείμνηστο πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Παντελάκη, ότι ο τίτλος αυτός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε το κύπελλο, και ήταν μια υπόσχεση όχι μόνο προς τον πρόεδρο και στην υποχρέωσή μου προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ που με δέχτηκε και μου έκανε την τιμή να φορέσω τη φανέλα του ΠΑΟΚ, και δικαιώθηκα και εγώ και όλοι όσοι πιστέψαν ότι μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο του τίτλο. Άρχισε δυνατά και μόλις στο δεύτερο λεπτό του αγώνος άνοιξε το σκορ με τον Κούδα. Αλλά στα τελευταία λεπτά του αγώνος ο Κούδας με χτύπημα φάουλ πέτυχε δεύτερο γκολ. Είχατε βάλει και κάποιο στοίχημα? Ναι, το στοίχημα μου ήταν τελείως εικονικό και τυπικό, θα έλεγα. Την ώρα του ζεστάματος, στον ίδιο χώρο με τον Παναθηναϊκό, είχα βγάλει τα κλειδιά της Mercedes μου και τα πρότεινα στον φίλο μου και συμπαίκτη μου, τέο συμπαίκτη μου, τον Δωμάζο, για το στοίχημα, για το τι θα γίνει στη διάρκεια του αγώνα, και μάλλον θα έλεγα περισσότερο το έκανα για να ενθαρρύνω τους δικούς μου συμπαίκτες, τον Χρήστο Τερζανίδη που ήταν δίπλα μου, τον Αχιλέα τον Σλανίδη, τον Παρίδη και όλους τα παιδιά αυτά, να πιστέψουν ότι έχουν τη δυνατότητα και τις ικανότητες να πάρουμε τον τίτλο, να πάρουμε το κύπελο. Και αυτό ήταν μια τυπική, θα έλεγα, έτσι, κόντρα με τον Δωμάζο που συνέχισε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τι έγινε μετά τη λήξη του παιχνιδιού? Μετά τη λήξη του παιχνιδιού η αποδοχή ήταν και από τους ίδιους τους Παναθηναϊκούς και ιδιαίτερα από τον Δωμάζο, ότι ήμασταν καλύτεροι σαν ομάδα και δικαίως κερδίσαμε, και ήταν τιμητικό και για τον ίδιο αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά ο πρώτος τίτλος πάντα φέρνει χαρές και πανηγύρια, και ξεκινήσαμε για τα μεθεόρτια, μετά μπουζούκια κλπ. Νικητής ο ΠΑΟΚ που κατέκτησε το κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία του, και φυσικός ο ξέφρενος ενθουσιασμός των οπαδών του. Οι ευχές για το Σάββατο? Οι ευχές είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή να προσεχθεί ο αγώνας, γιατί κάθε αγώνας τελικού κυπέλου έχει την ιδιαιτερότητά του, θέλει ειδική μεταχείριση τόσο από πλευράς προπονητού όσο από των ποδοσφαιριστών, θέλει πολύ υπομονή, φοβερή πειθαρχία και αγωνιστική μάλιστα πειθαρχία, ώστε να όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι σε όσες εντολές τους δώσει ο προπονητής, και με υπομονή, γιατί οι τελικοί τελειώνουν και με παράταση και με μπέναλτι. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικότερα τα πρώτα ημίχρονα, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος έχει τελευταία δείξει δείγματα με την ανανέωση που έχει κάνει πολύ καλά στοιχεία, και χρήζει ο αγώνας αυτός ιδιαίτερης μεταχείρισης από πλευράς και προπονητού και παικτών του ΠΑΟΚ, που έχουν καλύτερη τεχνική κατάρτιση, είναι πιο όρημοι και μπορούν να αντιμετωπίσουν τον νεανικό δυναμικό που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός με την κατάλληλη διαχείριση του αγώνα.